συνομιλήσουμε εμείς με τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Καλησπέρα οποίος... σας. Καλησπέρα. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε και θα τον θυμάστε από την περίοδο του κορονοϊού και της πανδημίας. Βεβαίως, εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος στα ζητήματα της δημόσιας υγείας, για να το πω έτσι, θεωρείται από τους πλέον ειδικούς. Αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριε Μαγιορκίνη, και έχει ξεκινήσει μία μεγάλη συζήτηση από συναδέλφους σας επιστήμονες καθηγητές για το τι κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αλλά και πιο μάκρο κινδύνους, εγκυμονεί αυτή η κατάσταση της πλημμύρας στο Θεσσαλικό κάμπο, με χιλιάδες προφανώς ζώα να έχουν πεθάνει, να έχουν πνιγεί, με τον υδροφόρο ερίζοντα ενδεχομένως να έχει μολυνθεί, με τον κίνδυνο από το ακουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου να εγκυμονεί. Ναι, να αρχίσουμε καταρχήν με τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι λογικά θα έχουμε μια αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών άμεσα, γιατί οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες που επιτρέπουν και υπάρχουν τα λιμνάζοντα νερά, το οποίο μπορεί να είναι από την απλή όχληση, δηλαδή τα κουνούπια έτσι και έτσι μπάνε είναι ενθυλητικά, μέχρι την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, τα οποία όμως, να θυμίσω, ο Δυτικός Νείλος μεταδίδεται από τα πτηνά στα κουνούπια και τα κουνούπια στους ανθρώπους, όχι μεταξύ των ανθρώπων. Δεν περιμένουμε κάτι δραματικό όσον αφορά το Δυτικό Νείλο, έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δούμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Εσάς τι θα σας ανησυχούσε περισσότερο, κύριε Μαγιώργιο? Το αμέσως επόμενο είναι, έχει σχέση με τα λιμνάζοντα νερά και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Τι πρόσβαση έχει ο κόσμος σε πόσιμο νερό, αλλά ο κόσμος πρέπει να έχει σε αυτή τη φάση, νομίζω, το μόνο ασφαλές είναι εμφιαλωμένο νερό. Και το άλλο είναι το συνδέεται δηλαδή, συγγνώμη κύριε καθηγητά, αλλά το συνδέεται ευθέως με το δίκτυο ίδρυυσης, έτσι. Ίδρυυση και αποχέτευση σε κάποιο χάλι τώρα. Ναι, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν, φαντάζομαι, οι έλεγχοι. Τουλάχιστον στον Βόλο, ο κύριος Μπέος, ο δήμαρχος, έχει πει πολύ μεγάλες καταστροφές κτλ. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Εγώ δεν έχω εικόνα. Δεν μπορώ να πω τι ποιότητα νερού βγαίνει από τη βρύση αυτή τη στιγμή. Είναι το πιο απλό, να πω έτσι. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, οι οποίοι δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν, και να πούνε με σιγουριά ότι το πλέον το νερό είναι ασφαλές, καλό είναι να καταναλώνεται μόνο εμφιαλωμένο νερό. Αλλά το νερό δεν είναι μόνο για απλά να πίνουμε, είναι και για να πλένουμε λαχανικά, φρούτα κτλ. Δεν μπορούμε να πλένουμε τα λαχανικά μας και τα φρούτα με το νερό των λιμνάζων, έτσι. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Χρειαζόμαστε καθαρό νερό. Οπότε και αυτά θα πρέπει να πλένονται, είτε με εμφιαλωμένο νερό ή με νερό που τουλάχιστον έχει βραστεί. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε νερό, να το βράσουμε και μετά να το χρησιμοποιήσουμε. Μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Όταν λέτε λιμνάζουν νερό, εννοείτε να πάρει κάποιος και να συλλέξει σε ένα δοχείο νερό ή το νερό της βρύσης που θα δεν τρέχει? Δεν γνωρίζω τις καταστάσεις που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και τι μπορούν να κάνουν. Απλά είναι ξεκάθαρο ότι για να φας φρούτα και λαχανικά δεν μπορείς να το πλύνεις το νερό που της βρύσης. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις λοιπόν το νερό της βρύσης με δύο κουβέντες. Της βρύσης, ούτε για να το πεις, ούτε για να μαγειρέψεις, δεν μπορείς. Αν το βράσεις πρώτα της βρύσης... Αν το βράσεις θεωρητικά, τώρα δεν ξέρω τι άλλα στοιχεία μπορεί να έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να μην το πιούμε ακόμα και αν βραστεί και τα λαχανικά και τα φρούτα να τα πλένουμε με νερό που ξέρουμε την προέλευσή του. Να προσέξουμε δηλαδή και σε αυτό, γιατί εκτός από τη βρώση είναι την πόση είναι και η βρώση των φρέσκων λαχανικών. Άρα το πρώτο πράγμα που μας λέτε είναι να προσέξει ο κόσμος το νερό, είτε για να το πιει είτε για να το χρησιμοποιήσει, να μαγειρέψει κτλ. Άρα πάμε μόνο σε εμφιαλωμένο. Αυτό φαντάζομαι ότι επίσης με κάποιο τρόπο πρέπει να το τροφοδοτήσουν, τον κόσμο να το δώσουν, έτσι δεν είναι? Πρέπει να αποκατασταθεί μια αλυσίδα τροφοδοσίας. Αυτό δεν είναι δική μου. Αυτές είναι αποφάσεις. Προφανώς είναι δικό μου σχόλιο. Όχι, είναι απλώς ένα σχόλιο. Και το θεωρώ και αυτονόητο. Γιατί, για παράδειγμα, και το λέω, κύριε Μαγιορκίνη, γιατί εντάξει, παρίσταστε ως επιστήμονας στην παρέα μας, αλλά είστε ένας νέος άνθρωπος, έχετε αποκτήσει το δικαίωμα του δημόσιου λόγου.
Φαντάζομαι ότι ακούσατε, για παράδειγμα, στο Βόλο ότι το μπουκάλι του μισού λίτρου ξαφνικά έφτασε στο 1 ευρώ. Θα το ακούσατε. Ναι, γνωρίζουμε ότι... Στη Λάρισα ξεπούλησαν σήμερα τα νερά. Υπάρχει και κανόνας όπου δεν, το μισό λίτρο δεν μπορεί να πουληθεί σε αυτή τη τιμή. Προφανώς. Από ό,τι θυμάμαι. Οι μαυραγωρίτες όμως υπάρχουν παντού και σε αυτές τις περιπτώσεις το εκμεταλλεύονται. Κύριε Μαγιορκίνη, από την σταδιακή σύψη των νεκρών ζώων υπάρχει κίνδυνος? Κοιτάξτε, δεν βλέπω άμεσα κίνδυνο από αυτό. Γιατί θα πρέπει κάποιος κάτι να έρθει σε επαφή με αυτά. Δεν καταναλώνονται αυτά τα ζώα, έτσι. Όχι, λέω επειδή θα είναι μέσα στα νερά, τα νερά που θα πέσουν στον υδροφόρο ορίζοντα μέσα στο έδαφος, αυτό. Ναι, αλλά αυτό εξαρτάται πού θα καταλήξει αυτό το νερό και μην ξεχνάμε ότι τα νερά που χρησιμοποιούμε, όταν θα φτάσουμε στο σημείο για την... να χρησιμοποιείται το νερό της ίδρυυσης, θα έχει περάσει από συγκεκριμένους ελέγχους, χλωρίωση και καθαρίζεται. Άρα σε αυτή τη φάση εγώ δεν βλέπω κάποιο κίνδυνο. Εννοείται ότι δεν μπορούν να μείνουν για πολλούς λόγους ακόμα, δηλαδή και η δυσοσμία που θα προκύψει αυτά τα ζώα για πολύ καιρό, αλλά σε αυτή τη φάση δεν βλέπω άμεσα κίνδυνο. Εάν και εφόσον ο κόσμος δεν πίνει το νερό αυτό που είναι το λιμνάζον, έτσι. Ακούσαμε τον κύριο Λέκα και εμείς οι ειδικοί. Ναι, κύριε καθηγητά, επειδή είμαστε σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να πω ότι και η Βούλα προφανώς αυτό πάτησε η σκέψη της και έκανε την ερώτηση, γιατί και εγώ το ίδιο πράγμα σκεφτόμουν. Ακούσαμε τον κύριο Λέκα να λέει ότι η γη θα είναι πάλι αξιοποιήσιμη, καλλιεργήσιμη μετά από 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι μια τραβηγμένη ή μια ορθή προσέγγιση, γιατί ούτε η Βούλα ούτε εγώ δεν είμαστε επιστήμονες όπως εσείς. Η δική σας εκτίμηση είναι διαφορετική. Όχι, κοιτάξτε, τώρα αυτό θα πρέπει να το πει κάποιος γεωπόνος, έτσι. Δεν μπορώ να πω εγώ πότε θα είναι αξιοποιήσει η γη για να φυτέψει ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να ακούω αυτή τη γνώση. Θέλατε να πείτε κάτι σημαντικό? Το σημαντικό είναι για τις αποχετεύσεις. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι αποχετεύσεις, εκεί είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι τα σπίτια είναι καλυμμένα ως επάνω, άρα λοιπόν οι αποχετεύσεις επικοινωνούν με αυτό το λιμνάζον νερό. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα για γαστροεντερίτιδες. Και αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, που κανονικά όλοι θα έπρεπε να εμβολιασμένοι είναι από τη πατήτητα Α, υπάρχει πιθανότητα να πάρουν ακόμα και η πατήτητα Α. Λογικά στην Ελλάδα μπορεί να γίνει κάποιο εμβόλιο. Ναι. Μπορεί να γίνει για προληπτικούς λόγους εμβόλιο, να εμβολιαστεί. Εάν κάποιοι δεν το έχουν κάνει, θα πρέπει να το κάνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα δεν προλαβαίνουν. Δεν είναι ότι μπορεί να εμβολιαστεί κάποιο τώρα. Τα λιμνάζοντα νερά λογικά δεν ξέρω πόσο καιρό θα κρατήσουν. Αλλά ο εμβολιασμός χρειάζεται περίπου για να πιάσει πάνω από ένα μήνα. Άρα η πατήτητα Α, επειδή δεν γνωρίζω, ρωτώ, πώς μεταδίδεται και είναι πολύ μεταδοτική? Η πατήτητα Α είναι η λεγόμενη από μέσω της κοπρανοσωματικής οδού, άρα συνήθως από αποχετεύσεις, από νερό που έχει μολυθεί από αποχετεύσεις. Άρα λοιπόν, βέβαια, ο κόσμος κανονικά, επειδή είναι στο υποχρεωτικό κομμάτι, στο υποχρεωτικό εμβολιασμό, πρέπει να είναι όλοι εμβολιασμένοι. Γι' αυτό. Άρα θεωρώ ότι ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά μικρός. Αλλά μιας και το αναφέραμε, αυτή η νόσος που και που εμφανίζεται, εξακολουθεί να εμφανίζεται στην Ελλάδα, διότι νόση όπως για παράδειγμα η χολέρα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Εάν αυτό το σκηνικό γινόταν, ας πούμε, σε μια χώρα της Αφρικής ή στην Ινδία, το πρώτο πράγμα που θα φοβόσουν είναι η χολέρα. Γιατί η χολέρα χρειάζεται από κάποιον να ξεκινάει από έναν νοσούντα στην αρχή και μετά μεταδίδεται. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νοσούντες στην Ελλάδα με χολέρα, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά μικρή. Άρα δεν το αποκλείουμε, αλλά είναι ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες. Τώρα δεν έχουμε κρούσματα χολέρα, δεν εμφανίζονται εύκολα κρούσματα. Αν έχω καταλάβει καλά, κύριε Μαγιορκίνη, αυτό που εσείς φοβάστε περισσότερο είναι οι γαστροεντερίτιδες. Ακριβώς. Οι γαστροεντερίτιδες είναι πολύ πιθανό να τις δούμε, τις γαστροεντερίτιδες. Και επίσης μεταδόσεις παρασίτων από το νερό. Και αυτό μπορεί να το δούμε. Δεν είναι δραματικές εικόνες, δεν περιμένουμε δηλαδή δραματικές εικόνες, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια όφληση, η οποία ο κόσμος θα μπορούσε να την αποφύγει αν προσέξει πολύ με το νερό. Μια συνολικότερη δηλαδή επιβάρυνση του οργανισμού δεν τη βλέπετε σε βάθος χρόνου? Μία συνολικότερη επιβάρυνση του οργανισμού δεν τη βλέπετε σε βάθος χρόνου? Κοιτάξτε, τώρα αυτό θα εξαρτηθεί από το τι νερό θα... από την
σε βαθύ χρόνο τι έχει γίνει στο Μητροφόρο Ορίζοντα. Έτσι. Ναι, αλλά αυτό που βλέπουμε, μια και θέλετε να μιλήσουμε για βάθος χρόνου, αυτό που έχει πει και ο ECDC από την Άνοιξη και το βλέπουμε, αφορά την κλιματική αλλαγή σε βάθος χρόνου και αυτό που μπορεί να δημιουργήσει στο να μεταναστεύσουν κουνούπια από θερμότερες περιοχές του πλανήτη στις περιοχές Ευρώπης, που ήδη το βλέπουμε. Για παράδειγμα, το κουνούπι των Aedes aegypti, που έρχεται από την Αφρική και μπορεί να μεταδώσει ιούς όπως το τσικουνγκούνια και ο Ζίκα. Αυτό μας ομολογώ ότι και ποδοσφαιριστές να μου λέγατε ότι είναι, θα το πίστευα. Μπορείτε να μας πείτε δύο κουβέντες παραπάνω. Αυτοί είναι θανατηφόροι. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ξανακούσει ποτέ το Ζίκα. Μπορεί να είναι και θανατηφόροι. Ο Ζίκα σχετίζεται, το βασικό του πρόβλημα του Ζίκα σχετίζεται με προβλήματα της Αιγύους. Ενώ ο τσικουνγκούνια που κάνει έτσι πολύ βαριές εικόνες. Επίσης, ο ιός του δάγκιου πυρετού, ο οποίος προκαλεί και αυτό μια πολύ βαριές εικόνες. Για να καταλάβετε, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ο ιός του δάγκιου πυρετού εξαπλώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι κάτι το οποίο πιθανό να το δούμε, εάν και εφόσον συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, τα κλιματικά, με τα θερμά καλοκαίρια και τις πλημμύρες. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο φοβόμαστε, να το πω έτσι, σε βάθος πενταετίας, δεκαετίας, όχι άμεσα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όσα μας είπατε, μάθαμε και καινούργια πράγματα απόψε. Έτσι. Ναι, καλή σας συνέχεια, να είστε καλά. Και καλή δύναμη στον κόσμο που ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να λυθούν τα προβλήματα γρήγορα. Να είστε καλά, κύριε Μαγιορκίνη.